5.400 άνθρωποι επισκέφθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα δύο σημεία τουριστικής προβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν στην πλατεία Αριστοτέλους και στην περιοχή του Λευκού Πύργου δίπλα στο Βασιλικό Θέατρο. Τα δύο αυτά γυάλινα περίπτερα έχουν στελεχωθεί με 8 ανθρώπους που μιλούν 11 διαφορετικές γλώσσες. Διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και διαδραστικές οθόνες. Λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο και εξυπηρετούν τους τουρίστες και τους επισκέπτες από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ καθημερινά και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να μπει και να περάσει ώρα μέσα στο InfoKiosk, να πληροφορηθεί με έναν δημιουργικό τρόπο για τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να επισκεφθεί, τι αξίζει να δει. Υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση, υπάρχουν applications και υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι εκεί που είναι πάντα πάρα πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο. Τα βάσει πληροφορίες για μουσεία, δρομολόγια, χάρτες δίνουμε του Δήμου Θεσσαλονίκης, για γύρω περιοχές, Βεργίνα, Πέλα, Χαλκιδική, Όλυμπο, Μετέωρα. Οι 5 πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σημείων τουριστικής προβολής είναι: τι μπορώ να κάνω στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα της παραμονής μου σε αυτήν? Μπορώ να έχω έναν χάρτη? Πώς θα φτάσω στην πιο κοντινή παραλία, που είναι τα σημεία μεγαλύτερου ενδιαφέροντος στην πόλη? Τι γεγονότα συμβαίνουν εδώ αυτόν τον καιρό? Αυτά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημοτική Αρχή. Εδώ έχουμε έναν διαδραστικό χάρτη. Τον έχουμε σαν τραπέζι εδώ πέρα. Είναι μια οθόνη αφής, στην οποία υπάρχει μια εφαρμογή, η οποία είναι ένας χάρτης της πόλης. Υπάρχουν κάποια points of interest, για παράδειγμα attractions. Αυτός ο χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έως και 4 άτομα. Δηλαδή η λογική είναι να κάθεται κάθε άτομο σε μια από τις γωνίες, να ανοίγει αυτό το μενού και να περιηγείται στα points of interest. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορείς να φτιάξεις διαδρομή, για παράδειγμα να βάλεις 2-3 αξιοθέατα στη διαδρομή σου και να φτιάξεις αυτή τη διαδρομή, την οποία μπορείς να τη σκανάρεις με το κινητό σου και να την πάρεις στο GPS έτοιμη για χρήση. Οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέφθηκαν τα σημεία τουριστικής προβολής προέρχονται κατά σειρά αριθμών από τη Γερμανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. The first time is my first time in Thessalonica. It's an amazing city. It's an amazing information. Ο εξοπλισμός και η λειτουργία των περιπτέρων ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και υλοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης.